Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε μια ξεχωριστή συνταγή και πάρα πολύ εύκολη, μπορεί να την κάνετε όλοι σας. Είναι η κυπριακή διρόπιτα. Έχω τα υλικά εδώ μαζεμένα να σας τα δείξω και μετά θα συνεχίσουμε στην εκτέλεση. Θα μας πάρει περίπου κανένα μισάωρο να τη φτιάξουμε ούτε και κανένα 45 λεπτό στο φούρνο. Τα υλικά μας λοιπόν, έχουμε 5 αυγά, αλεύρι, θα μας πάρει 1,5 ποτήρι περίπου, θα δούμε, 2 σμο ξερό, λάδι, baking powder και 3-4 λογιών τυριά, κυρίως είναι το χαλούμι, ένα χαλούμι σωστό μεγάλο, λίγη φέτα, πικορίνο ρωμάνο ιταλικό και κυπριακή αναρή. Επίσης, γιαούρτι, στεγνό μπρόβιο και γάλα αντιτσούρας, λίγο γάλα, όχι πολύ. Θα τα τρίψουμε τα τυρκά μας με τον τρίφτη. Θα χτυπήσουμε τα αυγά μας, θα βάλουμε μέσα το λάδι, το baking powder, το αλεύρι μας, το γιαούρτι, θα τα ανεκατώσουμε νουλα και μετά θα τα βάλουμε σε αυτόν τον όμορφο, αυτήν εδώ όμορφη τη φόρμα που πρώτα θα λείψουμε με λάδι και να την αλευρώσουμε για να μην μας κολλήσει. Πάμε λοιπόν για την εκτέλεση. Φέτα μας πρώτα. Είπαμε να βάλουμε και φέτα, να μην είναι μόνο κυπριακά προϊόντα. Να μυρίσει και λίγο. Καλαμαριά. Λοιπόν, το χαλουμί μας, χαλουμί όμορφο, κοιτάξτε μέσα με δυο σμινά, να το τρίψουμε και τούτο, αναμειγνύουμε τα τυριά μας όλα μαζί εφόσον τα έχουμε τρίψει πρώτα, αυτή είναι και λίγα να ρίσει προτέλος. Είπαμε να βάλαμε ένα χαλουμί, λίγη φέτα, πικορίνο ρωμάνο τριμμένο και μισό ποτήρι, να πούμε, αναρή, έτσι, για μυρωδιά. Καλό είναι κάτω μα να μην πέσουν οι μυρωδιές σε μια μπαντά. Έχει έναν αυγό που έχει μέσα το πράγμα του φετινού, να το βγάλουμε έτσι. Λοιπόν, χτυπούμε τα αυγά μας. Αν έχει πετεινόν το κοτέτσι μας, έχει μέσα το μασκαραλίκι, αν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι το σπέρμα. Και αυτόν το βγάλουμε.
μας. Αν θέλει κι άλλον, μετά θα το προσθέσουμε. Άλλοι βάλουν φιστικέλαια, πουρουνέλαια, ινταέλαια. Εγώ μες στο σπίτι μου, κοπέλια, μόνο ελαιόλαδο βάλω. Αγνών παρθένων ελαιόλαδων. Και όσο ποιον αρέσει. Προσθέτουμε το γιαούρτι μας. Και αυτόν τον εκατόνουμε καλά. Όπως βλέπετε, είναι ένας ωραίος ρευστός χυλός. Θα του βάλω και λίγο γάλαντι τσούρας, όχι πολύ, έτσι για να το κάνω ακόμα πιο χαμνό, διότι να μπουν τα τυρκά ύστερα. Έτσι. Δεν θέλει πολύ, μια χαρά είναι τούτο. Περίπου μισό φλιντζάνι. Λοιπόν, πριν βάλω το αλεύρι, είναι κατώνουμε το baking powder με το αλεύρι ή το βάλουμε πρώτα μέσα στο χυλό μας για να πάει παντού. Τώρα η ωραία ερώτηση είναι πόσο αλεύρι. Άλλοι μετρούν το, άλλους σου ένα ποτήρι, δυο ποτήρκα, άλλοι το κάνουν με το μάτι. Λοιπόν, πριν βάλω τα αλεύρι, ένα σύρο και το θκιόσμι μέσα, ξερό θκιόσμις, πάλι έχει να κάνει με το να πιάσει παντού. Και τώρα με την κουταλούα μας σιγά σιγά προσθέτουμε αλεύρι. Το αλεύρι είναι αυτό που σηκώνεται μόνον του, όπως λένε. Χορκάτικο, σκληρό. Όχι από εκείνα τα να μπουταραδείτε τα που τα σπρίζουν, είναι έτσι τεχνικά, βάλουν τους πλήτσι να που τους βάλουν και πελάρες. Κανονικό αλεύρι. Θέλει πολύ, είπαμε τα δυο κουταλούες. Με το πάλι όπως βλέπετε. Και τώρα είναι ώρα μας να βάλουμε και το τυρί. Βάλουμε σιγά σιγά. Και αν δούμε και είναι πολλά πηχτό, τότε μπορεί να προσθέσουμε ακόμα λίγο γάλα.
αλλά να δείξει. Έτσι σιγά σιγά ανεκατώνουμε. Ό,τι πρέπει. Τώρα, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να βάλουμε λάδι στη φόρμα μας. Με έναν πινέλο απλώθουμε παντού. Έχει σημασία γιατί αν δεν βάλουμε να μας κολλήσει. Εν τω μεταξύ ο φούρνος πρέπει να πάει στους 340 βαθμούς και τον προθερμάνουμε ώσπου να τελειώσουμε τα λαδώματα, τα λάθηκια, τα ξύθηκια και ιστορίες. Θα είναι έτοιμος και ο φούρνος μας. Και αλεύρωμα, φίλοι μου, θέλει και αλεύρι. Μην το φοηθείτε τα αλεύρι, χρειάζεται όπως είπα σε όλες τις πάντες για να μην κολλήσει. Λοιπόν, και τώρα σιγά σιγά με μια κουταλούα γεμίζουμε τη φόρμα μας με το υλικό. Όπως είδατε δεν το έχω βάλει καθόλου αλάτι, διότι τα τυριά μας είναι αρκετά αλμυρά και δεν θέλουμε να γίνει λύση.
να σας γράψω και τα υλικά που κάτω από το βίντεο, αλλά έτσι θα τα πούμε στα γρήγορα ακόμα μια φορά. 5 αυγά, ένα φλεντζάνι λάδι, ελαιόλαδο, virgin olive oil, παρθένων, αγνών, αλεύρι, baking powder, 3-4 λογιόντυρκα, κυρίως χαλούμι, και αναρί, λίγο γάλα και γιαούρτι. Λοιπόν, έτσι είναι η φόρμα μας. Θα ψηλώσει, το φούρνο μας είναι ακόμα στους 150, πρέπει να περιμένουμε να πάει στους 340 και θα μπει στο φούρνο για περίπου 45 λεπτά, μια ώρα. Στα 45 να πούμε να το κοιτάξουμε, να του βάλουμε ένα μασέρι έτσι να δούμε αν ψήθηκε. Αν ναι, θα το βγάλουμε, αν ναι, θα το αφήσουμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, και όπως είπαμε 100 φορές, ο καλός ο μάιρας δεν αφήνει ακαταστασίες πίσω του. Καθαρίζει για να μην τα βρει γενέκα και να του βάλει τις φωνές. Ουσιαστικά λίγο σεβασμό, λέω, παιδιά, δεν είναι τίποτα άλλο. Σεβασμός. Άμα κόφει ο νους σας, σέβεστε. Έπαιξε και το καμπανελίν, 340. Έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε στο φούρνο. Για περίπου 45 λεπτά. Έλα η δύναμή σου, θέλω. Λοιπόν, φίλοι μου, στα 45 λεπτά βλέπουμε να έχει ψηλώσει η τυρόπιτα μας, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει ψηθεί ακόμα. Βάλουμε το μαχαίρι και άμα βγαίνει βρεμένο σημαίνει θέλει και άλλο χρόνο. Λοιπόν, θα τη βάλουμε πίσω. Και τώρα η ώρα της αλήθειας. Έτσι πράγμα ρε κοπέλια. Να δούμε και στη γεύση δηλαδή. Κοπιάστε. Μπελταμός.